Να σας πω, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, τη συνάντηση στο αεροδρόμιο, ταξιδεύει, πάει Μύκονο για το Αγίο Πνεύματος. Λοιπόν, πριν μια εβδομάδα έκανε μια κοινή εμφάνιση με το Mente Fuerte και ξεκίνησε έτσι να συζητιέται. Βγήκε με το Mente Fuerte. Ναι, βρέθηκα σε μια κοινή παρέα. Α, και έτσι παρέα. Συζητούσαν ότι τι συμβαίνει μεταξύ τους, προχώρησε η Αλεξάνδρα στη ζωή της. Τη ρωτάει λοιπόν γι' αυτό με τη Μαρία Σολομού. Το Mente τον λένε Γιώργο. Γιώργο. Ναι, γιατί μπερδεύω. Έτσι. Λοιπόν, μας απαντάει γι' αυτό και μας απαντάει για δοκιμαστικό που έκανε στο Γιώργο Λιάγκα. Θα τη άρεσε να τη δούμε στο πρωινό του χρόνου. Να πω καλό καλοκαίρι. Σαν τα χιόνια και έχουμε και καλοκαίρι. Πού πας? Λοιπόν, πάω στη Μύκονο. Πώς πήγε η εμφάνισή σου στο Γιώργο Λιάγκα που σχολιάστηκε πάρα πολύ? Εντάξει, είναι κάτι που εγώ αισθάνομαι πολύ οικία όταν το κάνω. Γενικά το να υπάρχω στην τηλεόραση, το να συμμετέχω σε τέτοιες εκπομπές. Θα σε δούμε εκεί. Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτές είναι ερωτήσεις. Το κανάλι λέω. Κρίσιμες. Shopping star, θα το έκανες? Σίγουρα είναι στο στοιχείο μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μόδα. Είμαι κορίτσι της μόδας. Και νομίζω θα το έκανα με χαρά. Το ακούω. Διάβασα τώρα κάπου ότι έκανες μια δήλωση εσύ για κάποιον άνδρα ο οποίος σου πρόσφερε 25.000 και βλέπω ξαφνικά μια τεράστια αναπαραγωγή. Και λέω... Ναι, κοίταξε, δεις, αυτή η δήλωση δεν ξέρω γιατί βγήκε τώρα. Είχε γίνει πριν 2 χρόνια περίπου. Σχετικά με το Me Too είχε γίνει ερώτηση, μου είχε γίνει κάποια περίεργη πρόταση κλπ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι, γιατί... τόσο παλιό που κοντεύω να το ξεχάσω. Τα σχόλια και τις φωτογραφίες που έβαλες στο Instagram, αυτά πώς τα διαχειρίζεσαι? Τα μοιράζουμε πράγματα με τον κόσμο, μοιράζουμε στιγμές όπως μοιράστηκα και το σπίτι μου. Και δεν μου αρέσει και να τους κοροϊδεύω, γιατί από ένα σημείο και μετά, εφόσον είναι και η δουλειά μου να είμαι influencer, δεν μπορώ να κρύβομαι και τι θα κάνω, ας πούμε, θα ψάχνω ένα λευκό τοίχο ουδέτερο για να μην καταλάβουν ότι έχω αλλάξει σπίτι, παράδειγμα. Άκουσα πάρα πολλά. Εμένα σου λέω δεν με ενοχλεί τίποτα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ είμαι καλά με τον εαυτό μου και κρατάω στο τέλος της ημέρας την άποψη των γονιών μου, των φίλων μου, του συντρόφου μου αν έχω. Έχει γίνει κάτι με το Mente Fuerte? Άλλο αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, γενικά με όποιον θα με δεις να κάθομαι, τον έχω ήδη χρεωθεί. Εντάξει. Πρέπει πλέον να κρατάω μια απόσταση. Και σε είδα και εκείνη την ημέρα εκεί πίσω κάπου. Εσύ δεν θα γίνεται κάτι? Έκανες, όχι. Είδες κάτι που δεν είδα? Είδα ότι χορεύατε και ήσασταν σε μια κοινή παρέα. Ναι, δεν χόρευα μαζί του. Ήμασταν σε μια κοινή παρέα. Ανταλλάξαμε μία-δύο κουβέντες όπως θα μιλούσαμε με τον καθένα που θα ήταν στην παρέα μου. Έχουμε κοινούς φίλους και έχει τύχει να βρεθούμε σε κοινή παρέα 2 φορές από διαφορετικές κοινές παρέες. Δηλαδή, το μάλλον. Και μάλλον γι' αυτό. Έχει... Μπορεί και να τριτώσει το κακό να με δεις άλλη μια φορά. Είναι ο τύπος άντρα που σ' αρέσει όμως? Μομέντε. Δεν έχω, να σου πω κάτι, δεν έχω συγκεκριμένο τύπο. Είναι αναλόγως το τι θα μου βγάλει κάποιος, είτε είναι φίλος είτε είναι σύντροφος. Για το Στάθη τώρα, κουράστηκες να απαντάς? Νομίζω ότι θα κουραστεί ο κόσμος σε λίγο. Πλέον δεν ενδιαφέρει και κανέναν, γιατί δεν έχουμε και κάτι συγκεκριμένο να πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο σκοτεινό σημείο σε όλη αυτή τη σχέση, σε όλο αυτό το χωρισμό. Για μένα ένας άνθρωπος δεν τελειώνει. Δηλαδή κρατάω επαφές με τους ανθρώπους που μου παράσταν τη ζωή μου. Κάποιες φορές έχει τύχει να μιλήσουμε για κάποια θέματα, πρακτικά κυρίως. Στο Λιάγκα δεν σε είδε, στο τηλεμήνυμα σου πει καλήσουν. Όχι, όχι, τόσο πολύ όχι. Αλλά έχουμε καλές σχέσεις, δεν είμαστε τσακωμένοι. Το μπλοκάρισμα δεν σε στεναχώρησε? Εντάξει, νομίζω ήταν κάτι παρορμητικό από τη μεριά του. Εγώ δεν θα το έκανα ούτως ή άλλως. Και δεν μου αρέσει να παίζω γενικά με τον μπλοκ και τον follow καθόλου. Την έκανε μπλοκ, Όταν βλέπει ότι προχωράει, περνάει καλά, κάποιος τον αχωριέται. Τι περνάει, τις κούτες είχε, απλώς φορούσε ένα πουκάμισο. Εντάξει, επειδή βγαίνει συνέχεια, Αλεξάνδρα, μπορεί να πληγωθείς, αν δεις τον άνθρωπό σου να βγαίνει να κάνει εξόδους. Σίγουρο, και για να οχυρωθείς και για να το περάσεις και λίγο πιο ανώδυνα όσο γίνεται. Γιατί όταν βλέπει τον άλλο να γλεντάει, που μπορεί να μην το εννοεί, το λέγαμε και τις προάλλες. Απλά να είναι μια αντίδραση ότι περνάει καλά και να πίνει τα ποτά του. Κάνεις μιούτ όμως, δεν κάνεις μπλοκ. Αυτό το σημαντικό. Το υπονόησε. Αν έχω σχέση βέβαια, το υπονόησε. Το πιάσατε αυτό. Εγώ με το Στάθη, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση. Έχουμε μιλήσει μία φορά στο τηλέφωνο τυχαία. Αλλά νομίζω ότι ο Στάθης την αγαπούσε τόσο πολύ που έφυγε από το Survivor. Μπορεί να μην το έχει πει, αλλά αυτό αισθάνομαι, ότι έφυγε από το Survivor για να πάει να δει τη. Συμφωνώ μαζί σου. Και τώρα αυτό που λες εσύ, Δωρε, και εγώ το τσίμπησα. Γιατί είπε, ακούω τους γονείς μου, τον σύντροφό μου, αν έχω. Δεν είπε όταν έχω. Αν έχω. Είπε αν έχω. Πάντως με το Mente έβαλε τέλος ότι δεν ισχύει κανένα το Mente Fuerte. Δεν τον έχω τον Γιώργο Target. Δεν σου ταιριάζει. Δεν σου ταιριάζουν μαζί. Πάντως αυτό που λέει για την παρέα. Δεν ξέρω, δεν μου ταιριάζουν. Είναι πιο ροκ. Μπορεί να κάνουμε και ντουέτο μαζί. Είναι μια χαρά με τη Μαρία Σολομού. Πάντως είπε μόνη της ότι έχουν βρεθεί 2 φορές και μπορεί να τριτώσει, λέει. Οπότε. Μπορεί, όχι, και... όχι, δεν είναι. Θα γίνουν συναντήσεις. Συγγνώμη, είπε ότι είναι γεννιούνται με τη Μαρία Σολομού και είναι μια χαρά με τη Μαρία. Ναι. Άρα νομίζω. Τι λέμε τώρα? Νομίζω ότι δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Καλά, δεν είμαι και μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρει που λέει άμα κλείσει πόρτα. Δεν ξέρω. Όχι, αυτό που λέμε ότι θα τριτώσει και τώρα. Πάντως πολλοί έρωτες γεννιούνται σε παρέες. Το ότι βγαίνουν σε κοινή παρέα. Και Αλέξ λέει άμα τριτώσει. Γιατί άμα τριτώσει και είναι μια κοινή παρέα? Άμα τριτώσει και είναι μια κοινή παρέα, έτσι όπως
ακούγεται, είναι σαν να λέμε ότι μπορεί και να έρθουν λίγο πιο κοντά. Κάτσε να εσύ το λες. Εγώ είπα κάτι τέτοιο. Να δω πολύ δημοσιογραφικά. Αναπαράγεις κακή δημοσιογραφία. Εγώ εσύ το είπες. Μα έπρεπε να γίνει τώρα αυτό. Μας βλέπει και ο κόσμος να νομίζουν ότι εγώ λέω πράγματα. Δεν κατάλαβα τώρα που έγινε το. Νομίζω ότι πρέπει σιγά να φύγει. Μας μπέρδεψες, παπά, σε παρακαλώ. Τον ακολουθεί η Παναγιώτα τώρα το Μέντεφ. Είναι πολύ δημοσιογραφική έρευνα. Η Σολομού τώρα την ακολουθεί, την Παναγιώτα. Και ο Μέντεφ έρτα ακολουθεί η Παναγιώτα, να σας πω. Μέχρι να το βρει. Μήπως όλα αυτά τα είδε ο Σχίζας και γι' αυτό την ακολούθησε. Όχι, αυτά θα έγιναν μετά. Νομίζω ότι... Δεν ακολουθεί την Παναγιώτα ρε Σολομού. Ακολουθεί όμως το Μέντεφ. Ναι. Έτσι βγαίνουν λέξεις. Μπορεί και να έχεις δίκιο δηλαδή σε αυτό που είπες. Εσύ το είπες. Εγώ το είπα, αλλά ακολούθησα το δικό σου.